Τα όσα αποκαλύπτονται, Μαρία, έχουν μια γεύση ταινιών James Bond και του βιβλίου του Dan Brown, ο κώδικας Da Vinci. Με βάση τα όσα λένε μέλη αυτής της ομάδας για τη δράση στο περιοδικό Πολίτικο, χρησιμοποιούσαν ακόμη και κρυπτογραφημένα emails για να επικοινωνούν μαζί τους. Μεταξύ τους. Δεν πήγαιναν ποτέ σε κυβερνητικά κτίρια. Έκαναν μυστικές συναντήσεις σε μυστικά μέρη. Χρησιμοποιούσαν ακόμη και λέξεις κλειδιά, λέξεις κωδικούς, προκειμένου να μην τους καταλάβει κάποιος αν τους άκουγε ή ενδεχομένως τους παρακολουθούσε. Όλα αυτά τα απίστευτα τα αποκαλύπτουν, όπως λες, στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Πολίτικο, μέλη της ομάδας αυτής που δρούσε υπό την ηγεσία του κυρίου Βαρουφάκη. Και γιατί γίνονταν όλα αυτά? Γιατί η ομάδα αυτή προετοίμαζε την επιστροφή της χώρας στην Δραχμή. Και όχι μόνο αυτό, έκανε σενάρια τι θα γίνει με την επάρκεια καυσίμων, τι θα γίνει με την επάρκεια τροφίμων και τι θα γίνει με την επάρκεια φαρμάκων. Δηλαδή, πώς θα αποφύγουμε ένα σενάριο Αργεντινής, να το πω έτσι απλά για να το καταλάβουμε όλοι. Και όλα αυτά γίνονταν επί εβδομάδες, επί μήνες, υπό την ηγεσία του κυρίου Βαρουφάκη, με απόλυτη μυστικότητα, με μια σκηνοθεσία θρίλερ και ταινίας κατασκοπίας, μπορώ να πω έτσι. Και ένας από αυτούς της ομάδας είναι ο James Galbraith, ο γνωστός οικονομολόγος, που λέει ότι δούλευε και σύμβουλος του κυρίου Βαρουφάκη, ακριβώς, που ήταν μέλος της ομάδας. Έτσι. Λέει ότι δούλευε γιατί εκτιμούσε πολύ τον κύριο Βαρουφάκη, ότι δούλευε αφιλοκερδός, άρα δεν θα πληρώνονταν ούτε σε ευρώ, ούτε σε νέες δραχμές, ούτε σε IOUs προφανώς. Και βεβαίως ο κύριος Galbraith λέει και κάτι άλλο και δείχνει ένα κλίμα της περιραίωσας ατμόσφαιρας που επικρατούσε σε αυτή την ομάδα όταν συνεδρίαζε και όταν μυστικά προετοίμαζε και συνωμοτικά αυτή την επιστροφή της χώρας στην Δραχμή. Κλίμα συνωμοσίας δηλαδή. Ακριβώς. Λέει, δεν υπήρχε καμιά αμφιβολία για το τι κάναμε εκτός από το ότι γνωρίζαμε ότι θα μπορούσε να παρερμηνευθεί. Το βασικό ήταν ότι κανείς δεν ήταν χαλαρός για το τι έλεγε στον οποιονδήποτε. Πάμε και στον Χρήστο Τσιγουρή για να δούμε, Χρήστο, τι λέει η κυβέρνηση για όλες αυτές τις αποκαλύψεις που κάθε μέρα γίνονται και πιο πολλές. Καλώς σας απόγευμα. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι ως όφιλε ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε ενημέρωση για σενάρια και σχεδιασμό για το ποιο θα είναι το τοπίο που μια κυβέρνηση θα πρέπει να αντιμετωπίσει στην περίπτωση που στην Ευρώπη επικρατούσαν τα σενάρια ακραίων κύκλων και οδηγούσαν τη χώρα εκτός ευρώ. Ήταν μια ενημέρωση που είχε ζητηθεί για μια γραμμή άμυνας και βεβαίως θα έπρεπε η κυβέρνηση, ως υπεύθυνη κυβέρνηση, να είναι έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα. Από εκεί και πέρα όμως κρατούν αποστάσεις από σενάρια που έχουν δημοσιευτεί στα μέσα ενημέρωσης στα τελευταία 24 ώρα και μιλούν, όπως και χτες είπαμε, για hacking φορολογικών μητρώων και σχεδιασμούς που μοιάζουν με αστυνομικό μυθιστόρημα. Καταρχήν, Μαρία, να σου πω μια τελευταία εξέλιξη σε ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Διευκρινίζει τι θα γίνει για αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, όσοι πολίτες δεν έχουν κάνει κάποια ανάληψη από το Σάββατο 25 Ιουλίου έως και σήμερα, μπορούν να παίρνουν 420 ευρώ, δηλαδή το σύνολο της σωρευτικής ανάληψης, έως την Παρασκευή. Δεν είναι απαραίτητο να πάνε την Παρασκευή δηλαδή για να κάνουν αυτή τη σωρευτική ανάληψη. Μπορούν να την κάνουν ενδεχομένως και αύριο ή μεθαύριο. Στόχος του Υπουργείου είναι ουσιαστικά να μην υπάρξει αυτός ο συνωστισμός που παρατηρήθηκε την προηγούμενη Παρασκευή. Καθώς, όπως καταλαβαίνεις, αν ίσχυε το προηγούμενο σύστημα, αυτή την Παρασκευή θα γινόταν πραγματικά χαμός έξω από τράπεζες. Είναι και οι μέρες καταβολής των συντάξεων. Άρα λοιπόν για αυτήν την εβδομάδα ισχύει αυτό. Τώρα όμως, σύμφωνα με πληροφορίες από την Τράπεζα της Ελλάδας, έρχονται και άλλες αλλαγές προκειμένου να γίνουν πιο εύκολα τα πράγματα για τους πολίτες από την ερχόμενη εβδομάδα. Αναμένεται λοιπόν πράξη νομοθετικού περιεχομένου, σύμφωνα με την οποία θα γίνει λίγο πιο ευέλικτο το σύστημα. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν θα υπάρχει μέρα που θα μηδενίζει το κοντέρ όπως ίσχυε μέχρι τώρα η κάθε Παρασκευή. Τι εννοούμε? Θα δώσουμε ένα παράδειγμα για να γίνουμε πιο κατανοητοί. Αν γίνει μια ανάληψη την ερχόμενη Πέμπτη, πόσα μπορεί να σηκώσει ο πολίτης τότε? 360 ευρώ. Γιατί? Θα είναι τα χρήματα Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. 6 ημέρες επί 60 ευρώ, 360 ευρώ. Πότε θα είναι η επόμενη σωρευτική ανάληψη? Μία εβδομάδα μετά θα μπορεί ο πολίτης, δηλαδή τη μεθεπόμενη Πέμπτη, να πάρει 420 ευρώ. Δεν θα χρειάζεται να πηγαίνει κάθε Παρασκευή για να παίρνει αυτό το ποσό της σωρευτικής ανάληψης. Τα 420 ευρώ. Δηλαδή, και με αυτό το νέο σύστημα ουσιαστικά πάνω, το επταήμερο για να σηκώσουμε σωρευτικά 420 ευρώ γίνεται κυλιόμενο και προσαρμόζεται, ακριβώς, ανάλογα με το πρόγραμμα που θα κάνει ο καθένας μας. Το καθορίζει ο κάθε καταθέτης, ο κάθε πολίτης. Δεν είναι υποχρεωτικό δηλαδή να είναι η μέρα Παρασκευή που να λύγει αυτό το επταήμερο της δυνατότητας σωρευτικής ανάληψης. Έτσι, όπως είπαμε, ουσιαστικά δεν μηδενίζει κάποια μέρα το κοντέρ,
Και άρα λοιπόν θα αναμένεται, αυτός είναι και ο στόχος του Υπουργείου και της Τράπεζας Ελλάδος, να μην υπάρξουν και περιουρές που παρατηρούνται τον τελευταίο καιρό και ειδικά την προηγούμενη Παρασκευή. Είχατε συνεργό! Έχετε συνεργό! Έχετε συνεργό! Κοιτάζει ένα πιθανό! Συγγενείς και φίλοι του 42χρονου ναυτικού Θανάση Λάμπρου αποδοκιμάζουν την 38χρονη σύζυγό του που μετά από ομολογία της κατηγορείται για τη δολοφονία του. Και ο πατέρας της κατηγορουμένης έγινε αποδέκτης αποδοκιμασιών. Κερατά, πούστη! Κερατά, καριόλι! Κερατά! Δεν τη φάντησα! Δεν τη φάντησα! Λέγατε το ξάδερφο δολοφόνο! Σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισής της, τώρα η 38χρονη δηλώνει αθώα και υποστηρίζει πως η αρχική της ομολογία ήταν προϊόν αστυνομικής πίεσης. Από ό,τι λέει είναι αθώα. Τότε γιατί ομολόγησε τη σύζυγό? Μα δεν έχει υπογράψει. Καμία ομολογία, καμία απολογία, κανένα χαρτί. Και αυτές οι λεπτομέρειες που κατέγραψαν οι αστυνομικοί τις βγάλαν από το κεφάλι. Κατέγραψαν αστυνομική, αγάπη μου γλυκιά, όταν τις έχεις 15 ώρες για να αποσπάσεις μια ομολογία, αυτό ισούται με βασανιστήρια. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του Α, η κατηγορούμενη μετά από πολύ ωρή ανάκριση είπε στους αστυνομικούς: «Θέλω να καταθέσω για να λυτρωθώ». Παρουσία εισαγγελέα απολογήθηκε πριν από 4 μέρες και περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια τη δολοφονία του συζύγου της. Βρέθηκαν στα νύχια του θανόντα ίχνη από DNA της κατηγορουμένης. Από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, ναι. Είναι ένα έγκλημα στη γερό. Συντετριμμένος ο πατέρας του θύματος ζητά δικαίωση. Ζητάμε να πάει μέσα ισόβια. Σύμφωνα με συγγενείς του θύματος, η κατηγορουμένη στοχοποιούσε ανθρώπους ως δράστες της δολοφονίας του συζύγου της. 7,5 μήνες κατηγορούσε τον άντρα μου ότι είναι ο δολοφόνος. Το παιδί μου στο σχολείο υπέστη μεγάλες κατηγορίες. Βγαίναν τα παιδιά όλα στο διάλειμμα και λέγανε ο δολοφόνος είναι ο πατέρας σου. Δηλώνεται αθώα. Είχατε συνεργό. Θα σε γαμίσω, Μπορκουτάνα! Θα σε γαμίσω! Θα σε γαμίσω, πουτάνα! Η 38χρονη τελικά δεν απολογήθηκε καθώς ζήτησε και πήρε προθεσμία για αύριο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες όταν έφυγε από τα δικαστήρια ζήτησε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο, καθώς όπως είπε δεν αισθανόταν καλά. Για σκάνδαλο Βαρουφάκη που έχει τραβήξει επάνω του όλο το ενδιαφέρον, αφήνοντας στην άκρη την έναρξη των συζητήσεων για το τρίτο πακέτο, κάνει λόγο το CBS. Well, those revelations have drawn sharp criticism in Athens, as you can imagine. Opposition parties are now demanding answers. Après ces révélations, l'opposition crie au scandale. Le secrétariat général aux recettes publiques lance lui une enquête interne pour détecter d'éventuelles opérations suspectes. Mais Yanis Varoufakis se justifie dans un communiqué. Il affirme qu'il était de son devoir de travailler sur un plan B. Δημοσιογράφοι του Bloomberg δείχνουν να διασκεδάζουν με την ιστορία, αναρωτιούνται όμως και για το πώς υπουργός αριστερής κυβέρνησης έχει τόσο καλές σχέσεις με επικεφαλής των επενδυτικών κεφαλαίων. This is literally the best story ever. It just does not get any better. Because first of all, it's hilarious, the finance minister of a left-wing government going on a conference call with hedge funds a few days after he quits his post. But just bigger, the idea that they had this surreptitious plan to basically create a parallel banking system or a payment system using taxpayer ID numbers. Amazing. Χαρακτηριστική είναι η γελιογραφία που φιλοξενεί η βρετανική Guardian. Τώρα οφείλουμε χρήματα σε ένα παράλληλο σύμπαν, λέει ένας άνδρας που διαβάζει για το Plan B του Βαρουφάκη. Για υπόθεση Βαρουφάκης Tapes μιλούν οι New York Times. Στην υπόθεση Βαρουφάκης Tapes, η δημοσιοποίηση των όσων είπε ο πρώην Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας έχουν προκαλέσει πολιτικό σάλο στην Αθήνα, τη στιγμή μάλιστα που ξεκινούν οι ευαίσθητες συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές για το τρίτο πακέτο στήριξης προς την Ελλάδα. Έντονες αντιδράσεις και από το Βερολίνο. Ανοησία. Έτσι μπορεί να οδηγήσει κανείς μια χώρα στα βράχια. Γινόταν ενέργειες κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντί διαρθρωτικών αλλαγών. Η ανευθυνότητα του κυρίου Βαρουφάκη είναι ένα σκάνδαλο. Αποκαλύπτει όλη την αναξιοπιστία της ελληνικής κυβέρνησης. Η κυβέρνηση αυτή παίζει με τη μοίρα των ανθρώπων.
είναι λάθος να την εμπιστεύεται κανείς. Το Associated Press αναφέρει ότι η Αθήνα δέχεται αυτή τη στιγμή μια δρυμία επιτίμηση. Η Αθήνα δέχεται αυτή τη στιγμή μια δρυμία επιτίμηση από τη στιγμή που αποκαλύφθηκε πως υπήρχε μια μυστική ομάδα που επεξεργαζόταν ένα σχέδιο μετάβασης της Ελλάδας στην δραχμή. Το γνωστό περιοδικό New Yorker τώρα παρουσιάζει ένα εκτενές προφίλ του Γιάννη Βαρουφάκη με τίτλο «Ο πολεμιστής Βαρουφάκης που τα έβαλε με την Ευρώπη και απέτυχε». Ίσως η πιο συγκλονιστική λεπτομέρεια, αναφέρει το περιοδικό, είναι ο τραγικός μηχανισμός κατά τα λεγόμενά του που ενεργοποίησε προκειμένου να περιορίσει τις ανάληψεις. Επιστρέφοντας από τη δουλειά στις 29 Ιουνίου, ο Γιάννης Βαρουφάκης ενημέρωσε τη γυναίκα του Δανάη Στράτου. Αγάπη μου, έκλεισα τις τράπεζες. Στη συνέχεια, το περιοδικό εξιστορεί με πολλές λεπτομέρειες τη νύχτα της 4ης Ιουλίου, παραμονής του δημοψηφίσματος, που ο Βαρουφάκης εκτιμούσε ότι θα υπερισχύσει το ναι. Το Σάββατο το βράδυ, πριν το δημοψήφισμα, ο πρώην υπουργός τηλεφώνησε στο σύντροφο, όπως τον αποκάλεσε, Ευκλήδη Τσακαλώτο, στον οποίο λίγο πολύ ανέλησε τι θα κάνει ο Έλληνας πρωθυπουργός μετά το ναι του δημοψηφίσματος. Τα σοφά παιδιά του Μαξίμου κάθονται καλά στις κυβερνητικές θέσεις τους και δεν πρόκειται να τις αφήσουν, του είπε, υποθέτοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα παρετούνταν. Απέναντίας θα προχωρούσε σε μια στρατηγική αναδόμηση και στη συνέχεια θα πήγαινε σε εκλογές. Ο ίδιος ο Βαρουφάκης ήταν βέβαιος ότι από την επόμενη θα καβαλούσε το ηλιοβασίλεμα.